Περιοδία στη Θράκη θα πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μητσοτάκης θα φτάσει στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο και από εκεί θα κατευθυνθεί στην Ξάνθη, όπου θα ξεκινήσει τις επισκέψεις του από τα Άδυρα και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αδύρος στις 9.30 το πρωί. Στις 11.15 θα επισκεφτεί τη Σμύθη στην ορεινή περιοχή, όπου θα υπάρχει επίσκεψη στο Δημαρχείο. Στις 12.30 θα είναι στην πόλη της Ξάνθης, όπου θα περιηγηθεί στην αγορά και θα συνομιλήσει με πολίτες. Στις 2.30 το μεσημέρι του Σαββάτου θα βρίσκεται στην Κομωτινή, όπου θα λάβει χώρα σύσκεψη με τους αυτοδιοικητικούς στα γραφεία της Περιφέρειας. Στις 7 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο ξενοδοχείο Crescent Eve Mansion στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα διενυκτερεύσει στην Κομωτινή, όπου και θα παραβρεθεί σε γεύμα που θα δοθεί προς τιμή του. Την Κυριακή το πρωί ο κ. Μητσοτάκης στις 9.30 θα επισκεφτεί το φυλάκιο στους Κήπους, στη συνέχεια θα πάει στην Αλεξανδρούπολη που θα κάνει μια επίσκεψη στην αγορά για συνομιλήσει με τους πολίτες στις 12.30 και θα έχει συνάντηση με παραγωγικούς φορείς και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Αντιπεριφέρεια Εύρου. Αργά το απόγευμα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επιστρέψει και πάλι από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα. Η πρώτη επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Νιουμέτιου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θα γίνει την Παρασκευή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Περιφερειάρχης στις 10 το πρωί θα πάρει μέρος σε συσκέψη με τον Αντιπεριφερειάρχη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και θα έχει ενημέρωση από τους διευθυντές στην έδρα της Ενότητας. Στις 12 θα επισκεφτεί τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιο και στις 12.30 θα συναντηθεί με τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα για τα θέματα που απασχολούν το Δήμο. Στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας θα ταξιδέψουν στις 19 Ιανουαρίου μέλη της Ένωσης Πολιτών Πετρωτών προκειμένου να ενημερώσουν τους καταγόμενους από την περιοχή μετανάστες για το εγχείρημα σύσταση εταιρικού σχήματος που θα διεκδικεί στην αξιοποίηση του κοιτάσματος ζεόλιθου. Η Ένωση Πολιτών, που ως νομικό πρόσωπο έχει αναλάβει την προεργασία ίδρυσης του συγκεκριμένου εταιρικού σχήματος και παράλληλα ασχολείται με τον δικαστικό αγώνα κατά των διαδικασιών του διαγωνισμού και ανάθεση της εξόρυξης εταιρείας ιδιωτικών συμφερόντων, συστάθηκε τον περασμένο Αύγουστο και επιδιώκει να συσπυρώσει τους κατοίκους και καταγόμενους από την περιοχή Πετρωτών γύρω από την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας ανώνυμης εταιρείας που θα αξιοποιήσει το κοίτασμα. Θεωρούμε ότι είναι ένα τοπικό αγαθό που ανήκει στους κατοίκους των Πετρωτών και σε αυτούς θα πρέπει να ανατεθεί η διαχείριση, τονίζει η Ένωση σε πρόσφατη επιστολή της προς τους βουλευτές του νομού Εύρου, την αποκεντρωμένη διοίκηση, την περιφέρεια και τις τοπικές οργανώσεις των κομμάτων. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδα, στο ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Μαρία Γκουγκουσκίδου, ήδη 80 κάτοικοι καταγόμενοι από τα Πετρωτά μετανάστες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο εταιρικό σχήμα και υπάρχουν πολλοί ακόμα που γνωρίζουμε ότι προτίθεται να γίνουν μέτοχοι στο εγχείρημα, σημείωσε η ίδια. Όσον αφορά στις δικαστικές ενέργειες και την αναστολή των αποφάσεων και κρίσεων που έχουν εκδοθεί για την εταιρεία Όλυμπος, η κυρία Γκουγκουσκίδου σημείωσε ότι εναντίον αυτών έχουν ασκηθεί προσφυγές δικαστικές και διοικητικές. Σύντομα, μάλιστα, αναμένεται και η απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η Ένωση Πολιτών, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα προχωρήσει καμία δραστηριότητα της εταιρείας έως την έκδοση των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων. Με πολλές και ποικίλες δράσεις, παιχνίδια, πάρτι αλλά και με συναυλία το ΡΕΚ, ξεκινά πανηγυρικά τη λειτουργία του φέτος το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού Δράμας. Από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση Grand Opening Φαλακρό. Όλοι οι επισκέπτες θα μπορούν να πάρουν μέρος δωρεάν σε πολλές αθλητικές δραστηριότητες όπως η πασία, πεζοπορία, αναρρίχηση, τοξοβολία, snow yoga, flying fox και άλλα. Με τη διοργάνωση αυτή επιχειρούμε να επανατοποθετήσουμε το Φαλακρό στον τουριστικό χάρτη, αναφέρει ο Αντιπεριφέρειαρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης.